μισώ αυτούς εδώ πέρα τους YouTubers. Στο σημερινό βίντεο έχουμε μια λίστα από YouTubers. Μιλάμε για 10 ξεχωριστούς. Θα ξεκινήσουμε από το νούμερο 10 και σιγά σιγά θα ανεβούμε στο νούμερο 1. Όπου και το νούμερο 1 θα είναι ο καλύτερος και αγαπημένος μου YouTuber. Φυσικά πάντα μιλάμε για προσωπική μου γνώμη. Δεν πιστεύω πως αυτό είναι γεγονός. Για τον καθένα ο κάθε YouTuber είναι ξεχωριστός και μπορεί σε κάποιον άλλον το νούμερο 10 που είναι σε μένα να είναι το νούμερο 1. Πρώτος συνεχίζει το βίντεο, φυσικά μην ξεχάσεις να κάνεις like και subscribe και να με κάνεις follow σε όλα τα social media. Νέο βίντεο ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, γι' αυτό πάντα το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Πάμε στο βίντεο. Έχω εδώ πέρα μία λίστα από 10 YouTubers και θα ξεκινήσω από το χαμηλότερο στο υψηλότερο. Ο λόγος που είναι μόνο 10 είναι γιατί έχω κάτσει και τους έχω δει όλους. Για να μην πω γνώμη όπως δεν τον έχω δει, οπότε το βάζω στο νούμερο 10. Έχω κάτσει, έχω δει κάποια από τα βίντεο τους και αποφασίζω αν μου αρέσουν ή όχι. Γι' αυτό και στο νούμερο 10 έχουμε τους GL Show, τους οποίους δεν μπορώ να δείξω κομμάτι από τα βίντεο τους, γιατί μπορεί να φάει copyright το βίντεο. Αλλά ο λόγος που τους βάζω στο νούμερο 10 δεν είναι επειδή είναι τέρμα χάλια. Φαίνεται ότι στα βίντεο τους βάζουν πολύ δουλειά και ειδικά στο μοντάζ. Δεν είναι ότι ανοίγουν την κάμερα, απλά μιλάνε και ξέρω εγώ το κλείνουν ή κάτι τέτοιο και είναι τέρμα βαρετό. Είναι βασικά το εντελώς αντίθετο του βαρετού. Είναι υπερβολικά πολύ όχι βαρετό. Το οποίο σε μένα δεν μου πολύ αρέσει. Προτιμώ γενικά να είναι το content κάπου στη μέση. Και εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν τα βίντεο τους, οι θεματολογίες τους. Γενικά θέλω να βλέπω ένα βίντεο και να νιώθω ότι με ενδιαφέρει αυτό που βλέπω και είναι ένα επίκαιρο θέμα, ας το πούμε. Οπότε η GL Show πάνε στο νούμερο 10. Συγγνώμη. Νούμερο 9. Δεν το περιμένατε. Έχουμε τον Chris Koya και γενικά όλους τους Mr. Beast Type Creators. Κανένα πρόβλημα με το να κάνεις content σαν του Koya. Απλά δεν είναι προσωπικά για μένα για τους ίδιους λόγους που δεν βλέπω και GL Show. Ο Koya's όμως είναι μέσα στη δεκάδα με τα άτομα τα οποία έχω δει. Γιατί κυριολεκτικά από τους Mr. Beast YouTubers σίγουρα είναι ο καλύτερος. Και σίγουρα είναι από τους top creators αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ρίχνει την πιο πολλή δουλειά και μπράβο του γι' αυτό. Απλά εγώ προσωπικά δεν πολύ βλέπω το content του. Έχω δει αυτό που έχει κάνει με το πατίνι. Έχω δει αυτό με το Apple Vision Pro γιατί όντως είχε κάτι να μου προσφέρει, ρε φίλε. Δεν έχω ξαναδεί κάποιον να φοράει Apple Vision Pro στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι αυτούς που δεν βλέπω τους έχω σημαδεμένους με ένα χ στο μυαλό μου και λέω όχι, δεν τους δω ποτέ. Θα δω το content του το οποίο όντως με ενδιαφέρει. Νούμερο 8. Ορεινή Μέλισσα. Χάρη, συγγνώμη. Μπορεί όλοι να σου λένε ότι είσαι το καλύτερο παιδί, αλλά για μένα δεν είσαι. Μεταφορικά πάντα μιλώντας, έτσι δεν μου έχει κάνει κάτι. Τον Ορεινή Μέλισσα στα παλιά του βίντεο τον έβλεπα αρκετά. Άμα ρωτήσεις οποιονδήποτε στην οικογένειά μου, τους έλεγα ότι βλέπω βίντεο τα οποία μαθαίνω για μέλισσες. Βέβαια μετά ο Ορεινή Μέλισσα άλλαξε και καταλαβαίνω το λόγο. Δεν έχει τίποτα άλλο να δείξεις. Πραγματικά, όλοι όσοι τον κράζονται ότι και καλά έχει αλλάξει και δεν δείχνει πλέον μέλισσες, τι περιμένετε ακριβώς. Εκτός από το ότι το content που κάνει τώρα παίρνει πολλά παραπάνω views και με το να είσαι YouTuber, το μόνο που σε νοιάζει είναι το τι θα αρέσει πιο πολύ στον κόσμο. Δεν έχει κάτι άλλο να δείξει για τις μέλισσες. Πραγματικά στα τελευταία βίντεο που ανέβαζε μόνο με μέλισσες, το είχα παρατηρήσει ήδη. Έβλεπα ότι ό,τι έλεγε το έχει ξαναπεί και στο παρελθόν. Είχε δείξει για τη Βασίλισσα Μέλισσα και το τι κάνει πάνω από 50 φορές και πραγματικά δεν πήγαινε άλλο αυτό το content. Καταλαβαίνω το λόγο που το κάνει. Και τώρα πιστεύω πως είναι σε ένα πολύ καλό σημείο. Δείχνει λίγο τις μέλισσες, τα βασικά πράγματα, βέβαια συνεχίζει και λέει πάλι τα ίδια γιατί δεν έχει κάτι άλλο. Και κάνει και τον content που του αρέσει. Content που τρώει, content που γενικά πουλάει, αλλά ποτέ δεν είναι ψεύτικος από ό,τι έχω καταλάβει. Φαίνεται ότι δεν πιέζει πράγματα για να βγούνε, ας πούμε, στον κόσμο και να τους αρέσει. Δηλαδή, το βίντεο που τρώει δεν είναι τίποτα. Είναι απλά το μεσημεριανό του, ρε φίλε, και το τραβάει βίντεο. Τώρα, αυτά που βάζει μέσα σκουλίκια και κάτι τέτοια, ok, μπορεί να πεις ότι είναι λίγο τραβηγμένα και τα κάνει επίτηδες, αλλά μέχρι εκεί. Στο νούμερο 6 έχουμε τον It's Only Skills. Θα σας πω την αλήθεια, πριν από έναν μήνα, δύο, δεν έβλεπα καθόλου It's Only Skills. Ήξερα απλά ότι είναι ένας YouTuber που παίζει μόνο GTRP, το οποίο είχε τελειώσει το trend, αλλά It's Only Skills κάπως το κάνει ακόμα να παίρνει views, δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει αυτό, μπράβο. Αλλά αλήθεια, όταν έκανε τα βίντεο με τον Chris ASMR, κατάλαβα ότι τα βίντεο του είναι αρκετά ωραία. Εντάξει, μοιάζει λίγο με το Koya που βάζει υπότιτλους και τέτοια, αλλά δεν μπορώ να τον κρίνω γι' αυτό. Όλοι το κάνουν, μέχρι και εγώ. Κάποιες φορές οι υπότιτλοι και όλα αυτά χρειάζονται για να δώσουν κάτι στο βίντεο, να μην είναι βαρετό. Αλλά It's Only Skill, από ό,τι κατάλαβα, έχει αρκετά καλό χαρακτήρα για βίντεο, ρε φίλε. Δεν είναι βαρετός. Ειδικά στο βίντεο με τον Chris ASMR, δεν ξέρω, μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που μιλούσε, έπαιρνε πράγματα. Τι να σας πω. Δεν είναι ότι το βλέπω και κάθε μέρα. Δηλαδή το feed μου αυτή τη στιγμή στο YouTube δεν έχει τον It's Only Skills μέσα. Αλλά μου αρέσει αρκετά. Νούμερο 5. Unboxholics. Η αλήθεια να λέγεται, δεν βλέπω πάρα πολύ συχνά Unboxholics και δεν ανεβάζουν και αρκετά συχνά. Το κανάλι το οποίο παρακολουθώ όμως καθημερινά είναι το κανάλι του Σάκη, το Inferno Braveheart. Το οποίο ας πούμε ότι συνδέεται αρκετά με τους Unboxholics, οπότε θα τα βάλουμε στην ίδια θέση. Είναι πιο συχνό περιεχόμενο και είναι 99% με video games, οπότε με
εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ, ενώ τα βίντεο των Ομοξόλιξ είναι πιο πολύ με προϊόντα ή IRL YouTube περιεχόμενο που κάνουν τώρα τελευταία. Τα βίντεο τους που έχουν ανεβάσει τα Budget Busters μου αρέσουν πάρα πολύ και πιστεύω πως πάρα πολλοί καινούργοι στο YouTube που είναι σε πιο μικρή ηλικία πρέπει να τους σεκάρουν, γιατί ξέρω πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι, ξέρω εγώ, κάτω από 15 χρονών και δεν ξέρουν καν ποιοι είναι οι Unboxholics, παρόλο που έχουν 1 εκατομμύριο subscribers. Είναι μακράν το πιο ποιοτικό κανάλι στο YouTube. Μπορεί να μην έχουν τρελό μοντάζ, αλλά αυτό είναι και το νόημα. Είναι πιο cinematic τα βίντεο τους. Νούμερο 4 έχουμε τον Κονίλο. Κονίλο, πού είσαι? Ο Κονίλο, παιδιά, έχει εξαφανιστεί. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο του Σκιουράκη. Πηγαίνετε, τσεκάρετε το. Έλεγε πού είναι ο Κονίλο. Βέβαια, στην τελική δεν απάντησε και κάτι που δεν ξέραμε. Ήταν πιο πολύ ένα βίντεο το οποίο τα είχε όλα μαζί μαζεμένα. Τα Κονίλο Talks, αλήθεια, ήταν ίσως το αγαπημένο μου podcast. Δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ ο χαρακτήρας του Κονίλο, που είναι έτσι λίγο, δεν θα το πω βαρετός, απλά θα το πω ότι δεν είναι καθόλου ενθουσιώδης. Είναι απλά πάντα τέρμα απλός, όποιος κι αν είναι απέναντί του. Δεν πάει να έχει έρθει και ο Μητσοτάκης απέναντί του, δεν θα τον ενδιαφέρει καν, ρε φίλε. Είναι ο Κονίλο. Γι' αυτό το λόγο και μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά τώρα τελευταία έχει χαθεί και το μόνο που κάνει είναι βίντεο με χορηγίες. Δηλαδή, το τελευταίο βίντεο που ανέβασε ήταν μετά από ένα μήνα μια διαφήμιση για το Lidl η οποία πήγε άπατη. Δεν ξέρω, πραγματικά λέτε να επιστρέψει ο Κονίλο. Και τώρα που ανέβασε δηλαδή ένα short, πάλι κάτι χορηγία με τη Red Bull ήταν, κάπου πήγε. Θα συνεχίσει να κάνει μόνο βίντεο με χορηγίες, δεν ξέρω τι φάση. Κονίλο, σε παρακαλώ, επέστρεψε. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Λογικά σου έχουν τελειώσει οι καλεσμένοι. Αλλά πιστεύω υπάρχουν πάρα πολλοί. Φέρε εμένα! Τέλος πάντων, περιμένω για την επιστροφή σου. Στο νούμερο 4 έχουμε ένα gaming κανάλι. Εντάξει, χρειαζότανε να είναι και αυτό μέσα. Είναι ο Legit Gaming GR. Να σου πω την αλήθεια, δεν βλέπω gaming κανάλια. Επειδή κυρίως οι περισσότεροι παίζουν παιχνίδια που είναι relevant, όπως το Minecraft, το Fortnite ή δεν ξέρω, γενικά τέτοια βίντεο. Βλέπω κάποιες φορές τέτοια βίντεο, αλλά δεν είναι ότι βλέπω συνεχόμενα αυτούς τους YouTubers. Δηλαδή δεν μπορώ να δω το Γιανούμπα, ας πούμε, να παίζει Minecraft καθημερινά. Θέλω κάποιον ο οποίος να παίζει διαφορετικά. Είναι από τους λίγους που το κάνουν αυτό στην Ελλάδα και παίρνει εντάξει views, μπορώ να πω, για το content του. Παίρνει περίπου 30 με 50.000 views, τα οποία δεν είναι τρελά νούμερα. Υπάρχουν βίντεο τα οποία παίρνουν 200 και 300.000 προβολές μέσα σε 2-3 μέρες. Αλλά μιλάμε για indie παιχνίδια τα οποία πολλές φορές δεν τα ξέρει κανένας. Και ο λόγος που πιστεύω πως παίρνει views είναι ο χαρακτήρας του. Δεν είναι ότι το content είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι απλά υπάρχει για να σχολιάζει από πάνω. Το κύριο κομμάτι του βίντεο είναι ο σχολιασμός. Νούμερο 3 και δεν το περιμένατε. Είναι ένας YouTuber ο οποίος οι περισσότεροι δεν τον ξέρετε καν. Ο Δημήτρης Πάλης. Έχουμε και το ίδιο όνομα, έτσι. Θα μου πείτε ποιος είναι αυτός. Είναι ένας γυμναστηριακός YouTuber ο οποίος το κανονικό του κανάλι το έχει ψηλοσταματήσει επειδή ανέβαζε πιο popular βίντεο και τα βαρέθηκε. Αλλά στο δεύτερο του κανάλι ακόμα ανεβάζει γυμναστηριακά βίντεο στα οποία κάνει διατροφή και τέτοια πράγματα. Και εμένα γενικά να βλέπω άτομα να κάνουν struggle γιατί έχουν ένα στόχο ή οτιδήποτε, μ' αρέσει πάρα πολύ σαν content. Αυτές τις μέρες ειδικά κάνει και κάτι για να κατέβει σε διαγωνισμούς και τον βλέπεις ότι το θέλει τόσο πολύ, παρόλο που είναι έτοιμος να πεθάνει, ας πούμε. Του εύχομαι καλή συνέχεια στο στόχο του και πάμε στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2 δεν μπορούσε να λείπει ο Μάνο. Δεν ξέρω, δεν τον έχω βάλει στο νούμερο 1, περιμένετε να δείτε ποιος είναι ο νούμερο 1. Ο Μάνος, αλήθεια, είναι ο καλύτερος YouTuber. Βέβαια δεν ξέρω για ποιο λόγο τον έβαλα στο νούμερο 2, θα δείτε για ποιο λόγο είναι στο νούμερο 2 και όχι στο νούμερο 1. Παρόλο που είναι ο καλύτερος YouTuber, πραγματικά τρομερές ιδέες, δεν κάνει relevant content, αυτός κάνει το content να είναι relevant. Δηλαδή δεν ανεβάζει ούτε 24 ώρα challenges, ούτε να τρώει φαγητά, ούτε τίποτα τέτοιο. Κάνει απλά ό,τι του αρέσει και φαίνεται να αρέσει στο κοινό. Δηλαδή, okay, κάνει βίντεο που μαγειρεύει. Αρέσει στο κοινό, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Το edit του είναι 10 στα 10 για ελληνικό YouTube. Δεν ξέρω πόσα tutorial έχει δει. Πάντως το edit είναι αλήθεια τρομερό. Δεν μπορώ να κάνω τέτοιο edit με τίποτα. Και αλήθεια είναι όχι τόσο consistent, αλλά δεν πειράζει. Που του παίρνει 1, 2, 3 μήνες να ανεβάσει επόμενο βίντεο. Πραγματικά πιστεύω αξίζει γιατί φαίνεται η δουλειά που έχει ρίξει. Βέβαια, άμα ξεκινήσει το επόμενο βίντεο απευθείας από το προηγούμενο, σίγουρα δεν θα του έπαιρνε 2-3 μήνες, θα το έπαιρνε 1 μήνα. Αλλά okay, ας πούμε ότι μπορεί και να ξεκουραστεί, ρε παιδί μου. Φαίνεται ότι καίγεται στο edit. Αλλά πραγματικά ο Μάνος είναι από τους καλύτερους YouTubers. Και τώρα ο νούμερο 1 είναι ο 2J. Ναι, ναι, παιδιά, ξέρω, θα τρελαθείτε αυτή τη στιγμή που θα πω ότι είναι ο 2J. Γιατί στην πραγματικότητα ο 2J δεν κάνει τρελό content τώρα τελευταία, επειδή φαίνεται ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από όταν ξεκίνησε. Βέβαια, θα μου πείτε και ο Μάνος φαίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Ακόμα βλέπω τα βίντεο του όλα όσα ανεβάζει. Μου αρέσει αυτό το chill vibe που έχει τώρα τελευταία. Αλλά ο λόγος που τον έχω στο νούμερο 1 δεν είναι επειδή είναι όντως ο νούμερο 1 από όλους αυτούς. Είναι επειδή έχω μια συναισθηματική αξία μαζί του. Ο 2J ήταν από τους πρώτους, μπορεί και ο πρώτος YouTuber, ο οποίος
έβλεπα φανατικά. Και ορκά για μένα όταν ήμουν 9-10 χρονών δεν υπήρχε YouTube. Υπήρχε απλά ο 2J, ας πούμε. Πρέπει όλο το feed μου να ήταν μόνο τα δικά του βίντεο. Είχε πάρα πολλές ιδέες, πάρα πολλά σκετσάκια τα οποία πλέον υπάρχουν στο TikTok και όχι τόσο πολύ στο YouTube. Φαινόταν ότι ήταν πολλά χρόνια μπροστά. Έκανε και τα gaming videos, είχε κάτι για όλους και ό,τι ανέβαζε το έβλεπα. Θυμάμαι παλιά μέχρι και τούρτα με τον 2J μου είχαν πάρει. Με ένα thumbnail από ένα πείτε μου εσείς, τώρα δεν θυμάμαι ποιο ήταν ακριβώς. Είναι κάποιο που μοιάζει σαν αυτό που έχω βάλει αυτή τη στιγμή. 2J, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στα βίντεο που κάνω τώρα. Και γι' αυτό μπαίνει στο νούμερο 1. Αυτό ήταν το βίντεο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τις γνώμες σας. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τη δική σας δεκάδα με αυτούς τους YouTubers τους οποίους έδωσα. Κάντε comment, like, subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.